θέσει αυτό το ερώτημα. Τι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Χρησιμοποιεί το βιβλίο αυτό μια μεθοδολογία που θα σύγκριβε και ο Αριστοφάνης, αλλά και ο Σοκράτης. Έχει και αριστοφάνεια κομική, κομικοτραγική διάσταση, αλλά έχει και την διαλεκτική του Σοκράτη. Και αναφέρεται αρκετές φορές μέσα στη διαλεκτική. Η μεγαλύτερη εφεύρεση των αρχαίων Ελλήνων και των Ελλήνων δεν είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες, δεν είναι η δημοκρατία. Η μεγαλύτερη εφεύρεση των αρχαίων Ελλήνων είναι η διαλεκτική, η οποία σε ένα από αυτά τα κομμάτια αναφέρεται, ανατέμεται και διονύζεται σε αυτό το βιβλίο η διαλεκτική, γιατί όλα στηρίζονται στη διαλεκτική επικοινωνία της συγγραφέως με εμάς, με εσάς, με τον κόσμο. Αυτή του η διάσταση, η ελληνικότητα του, πηγάζει βέβαια από τον τίτλο του «Νεοελλήνων επιδόσεις», αλλά συνεχίζεται και παρακάτω. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο μία, νομίζω αναφέροντας τα αρχαία πρότυπα του Αριστοφάνη και του Σοκράτη, νομίζω αρκετά εξηγώ σε εσάς την ποιότητα του ύφους και του ίδιους αυτού του βιβλίου. Αναφέρεται όμως κυρίως σε σύγχρονα πρόσωπα, τα Άρα, Σπέγγος και άλλοι, οι οποίοι με την συμπεριφορά τους δίνουν ερίσματα στη συγγραφέα να βγάλει το δικό της λόγο και να τον απευθύνει σε όλους εμάς. Οι συνεντεύξεις που ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής, τα αιφιολογήματα, η ανεκδοτολογία κτλ. Είναι στοιχεία του βιβλίου, αλλά η πεμπτουσία του είναι αυτό το ερώτημα για τους Έλληνες και αν υπάρχει συνέχεια των σημερινών Ελλήνων με τους αρχαίους μας πρόγονους. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και επιβεβαιώνεται και ήδη ομιλώ να ξέρετε ότι έχει κάνει ένα βήμα που επιβεβαιώνει στα 500 εκατομμύρια τουλάχιστον τους Ευρωπαίους. Δεν είναι τυχαίο το όνομα Ευρώπη είναι αρχαίο ελληνικό προομιλικό. Σημαίνει αυτή που έχει μεγάλα εύρος, οπτικά είναι τα μάτια, αυτή που έχει μεγάλα μάτια, τη μεγάλο μάτια. Η Καλλιόπη είναι αυτή που έχει κάλος, ωραία μάτια ή ομορφωμάτια. Λοιπόν, υπάρχει μία προβληματική και εδώ υπάρχει ένας αρνητισμός που θέλω να τον διορθώσω για το ποιο είναι το μέλλον του ελληνικού πολιτισμού και υπάρχει και από τον εκδότρια το αβέβαιο μέλλον μας. Τίποτα δεν είναι πιο βέβαιο από το μέλλον μας. Τίποτα, το γράφετε στον πρόλογο, σας πληροφορώ, τίποτα δεν είναι πιο βέβαιο από το μέλλον μας. Το μέλλον μας το έχουμε μπροστά μας, το βλέπουμε, εμείς το διαμορφώνουμε, εμείς το καλλιεργούμε και τελικά εμείς και το απολαμβάνουμε, αν είναι πιο. Εδώ θα με επιτρέψετε να σας πω, επειδή απευθυνθήκατε σε μένα, ότι το μέλλον μας είναι βέβαιο από τη στιγμή που γνωρίζουμε τις συνθήκες τις οποίες μας διέπουν. Δηλαδή, έχουμε κατανοήσει από τι παθαίνουμε, ώστε να μπορούμε να αντιδράσουμε και να ορίσουμε πράγματι το μέλλον μας. Γιατί αν δεν γνωρίζουμε, δεν είμαστε σωστά πληροφορημένοι, δεν μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε και να το φέρουμε βόλτα εκεί που πρέπει να πάει. Χαίρομαι, επιβεβαιώσατε αυτό που είπα, τον διάλογο, τη μεγαλύτερη εφεύρεση των αρχαίων Ελλήνων. 21 Ιουλίου, κάνω μια ανακοίνωση εδώ, με κάλεσαν η νομαρχία της Αρκαδίας να κάνω μια ομιλία στην Αρκαδία και εκεί θα αναφέρω περίπου 100 πράγματα τελείως καινοτομικά που προσφέραμε στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και θα σας πω εγώ κάτι που προσέφερα εγώ ο ίδιος, όχι για να προβληθώ, αλλά να σας πω ότι οι Έλληνες συνεχίζουν την αρχαία κληρονομιά να προσφέρουν στον κόσμο κάτι το ξεχωριστό. Το ευρώ που κρατάτε στο χέρι σας όλοι, το κέρμα, απ' τη μία όψη έχει ενιαίο σύμβολο, δεν είναι. Απ' την άλλη όψη κάθε χώρα μέλος έχει το δικό της εθνικό σύμβολο ταυτότητα. Αυτό είναι δική μου ιδέα.
τη δημοσίευσα στο πιο σοβαρό έγκυμα του κόσμου, στους Times του Λονδίνου, το 1973. Επιστολή, και εκεί λέω ότι οι Ευρωπαίοι έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν ένα νόμισμα που δεν υπήρχε. Υπήρχε η παντοδυναμία του δολαρίου και όλοι ήταν υπό το δολάριο. Και είπα λοιπόν, η Ευρώπη έχει την οικονομική και πολιτική δύναμη να δημιουργήσει ένα νόμισμα που θα αντικαταστήσει το δολάριο. 96 επιστολές πήρα από Αμερικανούς που με έβριζαν, πως τόλμησα και έβγαλα ότι το δολάριο θα αντικαταστήσει. Και όμως έγινε πραγματικότητα. Η ορότερη μας και η ποιητικότερη πραγματικότητα είναι αυτή που υιοθέτησα και την άποψή μου να είναι ενιαίο σύμβολο. Το ευρώ είναι ενιαίο. Προσέξτε, λέει το EQ. Το θυμάστε που λέει το EQ, European Currency Union. Και τώρα λέγεται ευρώ, που είναι το πρώτο συνθετικό του ονόματος ευρώ. Και σημαίνει ο ευρύς, ο δυνατός, ο μεγάλος, ο πανής. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό από τη γυναίκα για εμάς τους άντρες που είμαστε μητριαρχική κοινωνία και βάζουμε πάντα πρώτη τη γυναίκα σε όλα τα πράγματα της ζωής. Γελάει μια κυρία. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, ονομάζεται ευρώ και όχι EQ. Και αυτό είναι η δική μου πρόταση που υιοθετήθηκε. Όπως και οι άλλοι, το ευρώ ενιαίο νόμισμα πολλαπλής εθνικής ταυτότητας. Είναι εδώ στο βιβλίο μου, τα αγγλικά είναι εθνική διάδικος. Θα δείτε και το πρώτο αρχικό γράμμα του Times το 1973, παρακαλώ. Και επίσης την επιστολή του κυρίου τότε Προέδρου της Ευρώπης, σήμερα με τον Παρόζο, τότε είχαμε τον Σαντέρ. Συγχαρητήρια για την καινοτομική σου πρόταση η οποία θα υιοθετηθεί και υιοθετήθηκε το 96 με την Εύα, το 96 και το 2000 ήρθε σε εφαρμογή. Και τώρα που όλοι συζητούν και ο κύριος Πρωθυπουργός πήγε στην Γερμανία να συζητήσουν το Ευρωσύνταγμα, έχω προτείνει μετά από το τραύμα που δέχθηκε η από την άρνηση των Γάλλων και των Ολλανδών να πούνε να ψηφίσουν το Ευρωσύνταγμα, πρότεινα στον πρόεδρο της ελληνικής, της Αυστριακής Προεδρίας, τον κύριο Σλούσερ, το είπα σε ένα συνέδριο έτσι προφορικά και μετά από τρεις μέρες παίρνω πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό της Αυστρίας να πάω να τον επισκεφθώ, τα έξοδα πληρωμένα, για να εφαρμόσω την ιδέα μου πια. Η Ευρώπη στην πραγματικότητα δεν είναι το σύμβολο. Είναι αχάρτητο σύμβολο. Δεν είναι η γραφειοκρατία της. Ούτε οι σημαίες, ούτε οι επιτροπές της κτλ. Η παντοδύναμη ισχύς της Ευρώπης σήμερα είναι το ευρώ. Και η πιο πολύ χρησιμοποιημένη λέξη στον κόσμο πια, ακόμα και από το άλλο, που είναι στο βιβλίο μου, και το άλλο είναι πιο ελληνικό, προμηρικό, είναι το ευρώ. Ελληνική λέξη και αυτή. Συμβάλλουμε και προσφέρουμε στον παγκόσμιο πολιτισμό η πιο συνηθισμένη λέξη του 21ου αιώνα, το ευρώ είναι ελληνική. Λέω λοιπόν, είπα στον κύριο Σλούσερ, για να εξασφαλίσουμε πιο έντονη την ενότητα των Ευρωπαίων πίσω στα χαρτονομίσματα και στα χαρτονομίσματα να βάλουμε τις σημειούλες μας. Δεν ξέρετε τι ενθουσιασμό είχα από τους Αυστριακούς, διότι Όστρια είναι η πρώτη αλφαβητική ονομοθεσία του έθνους που συνθέτει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά είναι Belgium και μετά είναι Cyprus. Και εξήγησα στους Αυστριακούς, προσέξτε, αυτό είναι που με αγκάλιασε και με σκεφταγκάλιασε ο Πρωθυπουργός μας. Όστρια είναι αρχαία ελληνική ονοματοδοσία. ΑΟΣ είναι ΙΟΣ, η Αυγή. Ίστρος είναι ο ποταμός Δούναβης. Τον πρώτο ονοματοδότησαν οι κρητικοί ναυτικοί. Αυτοί πήγανε, πέρασαν τον Βόσπορο και ονόμασαν Ίστρο. Αν υπάρχει κάποιος πολύ καλός κριτικός, πρέπει να ξέρει ότι ο Ίστρος είναι ο πρώτος ποταμός της Μινωικής εποχής. Το θυμάστε?
Αυτόν τον πήρανε και τον ονοματοδότησαν και εκεί, Ίστρος. Και επειδή έβλεπαν από τη χαράδρα του ποταμού την αυγή, αός, αυγή, ιός, το αλφα, το ήτα έγινε αλφα, μπράβο, το δωρικό αλφα, ιόχες άρχιδια, το μικρό, μπράβο. Έγινε αούς, ίστρος, αούστριε. Όπως οι κεφαλονίτες ναυτικοί ονοματοδότησαν τον ποταμό που είναι στο Λονδίνο. Και όλοι νομίζουν ότι είναι ποιος είναι ο ποταμός. Παρακαλώ, πέστε τον πώς το έλεγανε, είναι κανένας από την Ήπειρο. Θίαμις. Θέιμς είναι η σωστή απόδοση. Και όχι η βαρβαροποιηθήσα εκ των ανιστορήτων. Τάμφισους. Θέιμς. Έτσι το κράτησαν, έτσι το πρώτο άκουσαν. Γελάτε, διορθωνόμαστε. Θέιμς, όλοι ο Θίαμις. Εντάξει. Τέτοιου είδους στοιχεία. Τέτοιου είδους στοιχεία συνθέτουν και την ομορφιά αυτού του βιβλίου. Και ήθελα κυρίως να ασχοληθώ με κάτι πολύ σημαντικό, μια που έχω την υπόθεση από τον πρόεδρο Κουκ εν το πολλό το F, να πω τους τη συγγραφέα έχει μερικές καταπληκτικές προτάσεις. Να πάρει 5-6 από τους υπουργούς και να τους στείλει τις προτάσεις της για να γίνουν και αυτά πράξη. Ευχαριστώ.